Βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε αυτή τη συμβολική διαμαρτυρία και εκ μέρους της Λαϊκής Εκπλήρωσης αλλά και εκ μέρους σωματείων και συνδικάτων, ακριβώς γιατί ζητάμε να πάρει τώρα πίσω τις αυξήσεις η ΔΕΙΑΡ, αυξήσεις που συναποφάσισε μαζί με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να ρίξει τα βάρη τόσο της ρήτρασης αναπροσαρμογής όσο και τα χρέη της προς τη ΔΕΗ σε όλους μας τους δημότες. Παρόλο που προτάσεις έχουν κατατεθεί και από το συνδικαλιστικό κίνημα και από εμάς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που αφορούσαν ότι θα έπρεπε να διεκδικηθούν χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να πληρωθούν τα χρέη στη ΔΕΗ ή να επιδοτηθεί όπως γίνεται με τους επιχειρηματίες, τους εποπλιστές, όλους αυτούς τους αναξιοπαθούντες, να επιδοτηθεί η ΔΕΙΑΧ και να διεκδικηθεί μαζί με όλες τις άλλες ΔΕΙΑ ανά την Ελλάδα προκειμένου πραγματικά αυτά τα χρέη να μην περάσουν στις πλάτες των δημοτών. Δυστυχώς, όλα αυτά η διοίκηση της ΔΕΙΑΧ μαζί με τη Δημοτική Αρχή τα πέρασαν στις πλάτες μας. Εδώ τώρα υπάρχει ρίζουν αν είναι 2 και 2 ή 1 και 1 η αύξηση. Το λογιστήριο τους εμάς μας έδινε ότι είναι 2 και 2. Μετά το έκανε 1 και 1 ο πρόεδρος. Το θέμα είναι ότι επειδή ξέρουμε γράμματα και διαβάζουμε τους λογαριασμούς τη ΔΕΙΑΧ, βλέπουμε ότι οι αυξήσεις ξεπερνούν κατά πολύ τα 20 ευρώ το τετράμινο και όχι μόνο, διότι είναι και ο ΦΠΑ, είναι και διάφορα τερτύπια της εταιρείας και της Δημοτικής Αρχής που όλα αυτά περνάνε και περάσανε πάνω στις πλάτες μας. Αυτά όλα προστίθενται στην ακρίβεια που παρακολουθούμε στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης. Όλα αυτά περνούν πάνω στις αυξήσεις της βενζίνης, στους άλλους λογαριασμούς που έχουμε και από αυτή λοιπόν την άποψη προστίθενται στον πληθωρισμό του 12% και τσακίζουν τόσο οι κυβερνητικές όσο και οι δημοτικές πολιτικές τη ζωή μας. Εμείς λοιπόν απαιτούμε τώρα να τα πάρουν πίσω όλα αυτά και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ και είναι ένας αγώνας που πρέπει να αφορά όλους τους σιώτες που κανονικά θα έπρεπε να είναι όλοι εδώ αυτή τη στιγμή απαιτώντας ακριβώς τα δικαιώματά τους και να πάψουν τα στοιχειώδες που είναι να πάψουν να είναι τα υποζύγια αυτής της κατάστασης. Από αυτή λοιπόν την άποψη συνεχίζουμε και καλούμε τον αγώνα να τον πάρουν στα χέρια τους οι δημότες μας. Για το χαράτσι της ΔΕΙΑΧ θα ήθελα να προτείνω ότι πολλές ΔΕΙΑΧ όπως της Ελασσόνος, της Θεσσαλονίκης και άλλες έχουν κάνει αίτηση και έχουν βάλει ας πούμε η Ελασσόνα φωτοβολταϊκά σε εγκαταστάσεις 5 συστοιχειών και έτσι εξοικονομούν το 90% που καίνε για τη ΔΕΗ. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει και η ΔΕΙΑ. Πολλοί χιώτες έχουν βάλει φωτοβολταϊκά στα σπίτια τους. Εγώ δεν κάνω διαφήμιση για τα φωτοβολταϊκά, αλλά τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο, αντί να δίνει τα 200 και τα 300 στη ΔΕΗ, θα μπορούσε να εξοικονομήσει και εμείς να έχουμε φθηνότερο νερό. Αυτό θέλω εγώ να προτείνω. Έχω στείλει και email στη ΔΕΙΑ, αλλά απάντηση δεν πήρα με αυτό το θέμα. Να, εδώ πέρα, ας πούμε, αν θέλετε, υπάρχει η δημοσίευση. Να πω μόνο για το πρόβλημα του νερού που παρουσιάζεται το καλοκαίρι σε όλη τη Χίο, ειδικά στις περιοχές που είναι ψηλά, δηλαδή Τουρλωτή, Βοήθεια και αυτά τα μέρη. Έχουμε 3 φορές τη εβδομάδα νερό και το Σαββατοκύριακο είναι και η Δευτέρα. Δηλαδή έχουμε 3,5 μέρες χωρίς νερό. Το νερό που έρχεται εκεί πάνω είναι ελάχιστο, δεν έχει πίεση. Οι ίδιοι οι τεχνικοί της ΔΕΙΑΧ λένε ότι αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχουν αντλία ούτως ώστε να σπρώχνει το νερό με δύναμη να μπορούν να γεμίσουν τα τεπόζιτα που τα σπίτια είναι διόροφα τουλάχιστον και παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα συνεχώς. Επίσης ήθελα να πω ότι το πρόβλημα με τη ΔΕΙΑΧ
είναι ότι θα μπορούσε, από ό,τι λένε διάφοροι μηχανικοί και υπάρχουν και σε άλλες ΔΕΙΑΧ, όπως είπε ο προηγούμενος εδώ συντοπίτης, θα μπορούσε το νερό που πετιέται στη θάλασσα, τα λίμματα, όχι τα λίμματα, το, ας πούμε μετά τον καθαρισμό του, μετά το βιολογικό καθαρισμό, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για την ίδρυυση των αγροτικών εκτάσεων, στα χωράφια δηλαδή. Το θέμα είναι ότι έχουμε απελευθερωθεί 115 χρόνια από την Τουρκία και ακόμα δεν έχουμε νερό στα σπίτια μας που να μπορούμε να πιούμε. Αυτό για μένα είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα και φταίνε όλοι αυτοί που έχουν κυβερνήσει, και από την κυβέρνηση την κεντρική μέχρι και τους άρχοντες εδώ τους τοπικούς. Όλοι αυτοί έχουν χαλάσει δισεκατομμύρια σε εργολάβους και σε μηχανικούς και σε μελέτες και ούτε εγώ δεν ξέρω που αλλού, και φτιάχνουν τρύπια φράγματα και εμείς ακόμα τρέχουμε στη βοήθεια να μαζέψουμε νερό, να πιούμε νερό με τα μπετόνια. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα στον 21ο αιώνα.